Και πάμε τώρα να απολαύσουμε αυτήν τη γυναίκα που θεώρησε ότι σε αυτή την εκπομπή μπορεί να δώσει τον καλύτερό της σε αυτό. Και αυτή δεν είναι άλλη από την Ντένη Κουβαράκου. Πιο ευτυχισμένος άνθρωπος επί γης. Φτάνει μόναχα μια μέρα σπίτι μου να έρθεις. Έλα μου, είμαι αγγελία. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Η Ντένη μαγειρεύει καλύτερα από τη μαμά σου». Σήμερα θα σας παρουσιάσω μία πολύ εύκολη συνταγή και θα σας δώσω tips για μία υπέροχη καρμπονάρα. Μπουρμπουρίζει το νερό μέσα στην κατσαρόλα, δίπλα τσιτσιρίζουνε τα λάδια. Κόβουμε, πετάμε τα μακαρόνια μέσα στο νερό. Κόβουμε γρήγορα το μπέικον σε μικρές φετούλες και το πετάμε μέσα στο τσιτσιριασμένο λάδι. Ανακατεύουμε τα μπέικον και τα μακαρόνια. Μετά από λίγα λεπτά έχουν πάρει βράση τα μακαρόνια. Παίρνουμε ένα μακαρόνι για να δούμε. Θα σας πω ένα tip πάρα πολύ σημαντικό για να δούμε αν έχουν βράσει. Παίρνουμε το μακαρόνι, το κρατάμε και το γυρνάμε έτσι 10 φορές στον αέρα. Το πετάμε στον τοίχο. Αλλά αν περνάει εκείνη τη στιγμή ο σύζυγος και του κολλήσει στο κεφάλι, δεν έχει σημασία, τα μακαρόνια έχουν γίνει. Εάν δεν κολλήσει και πέσει κάτω, πρέπει να τα βράσουμε για 1-2 λεπτάκια ακόμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το προσέξετε. Εάν έχουν βράσει τα μακαρόνια, τα σουρώνουμε, αφήνουμε λίγο νεράκι στην κατσαρόλα από τα μακαρόνια, τα αφήνουμε τα μακαρόνια λίγο να ξεκουραστούν, όχι όσο οι τσάντες μας, απλά θέλουμε λίγο να φύγει αυτή η λαύρα για να μην είναι καυτά. Βγάζουμε το μπέικον από τη φωτιά και εφόσον έχει έρθει ο σύζυγος μέσα στα πόδια μας, τον φωνάζουμε και του λέμε να μας φέρει 2 αυγά από κότες αλανιάρες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, παίρνουμε τα αυγά, βάζουμε τους κρόβους, τους χτυπάμε με λίγο νεράκι, πετάμε τα μακαρόνια από το σουρωτήρι μέσα στην κατσαρόλα που έχουμε το νεράκι από τα μακαρόνια, τα αυγά μας, το μπέικον, την παρμεζάνα και βάζουμε και λίγη κρέμα γάλακτος, την ανοίγουμε, κλείνουμε τα μάτια και βάζουμε όσο σκεφτόμαστε πόσο καιρό ο σύζυγος έχει να μας πάει έξω να φάμε. Μόλις αρχίσουμε και νευριάζουμε, σταματάμε την κρέμα γάλακτος, ανακατεύουμε και έχουμε μία υπέροχη καρμπονάρα. Καταπληκτικό, καταπληκτικό, καταπληκτικό. Αλλά ήσουν ατέλεια. Αλλά απλώς ο κύριος Μποτρίνι δεν πρέπει να δοκιμάσει λίγο από αυτό για να εννοείται. Δει. Εννοείται. Πιστεύω ότι είναι. Κύριε Μποτρίνι, μπορείτε να μας κάνετε τι. Ναι, βέβαια, εννοείται. Χάρη, παρακαλώ. Είμαι πολύ καλή μαγείρισα. Είσαι πολύ καλή μαγείρισα. Πολύ καλή μαγείρισα. Αν η μαγειρική τη συνάδει με όπως περιέγραψε η συνταγή, νομίζω το μαγειρικό κομμάτι δεν θα είναι καθόλου καλό. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί δεν έχει καμία σχέση με καρμπονάρα αυτό που είπαμε, αλλά δεν πειράζει. Αμάν. Σερβίρε, σε παρακαλώ, Ντένη, κάπου να φάει ο άνθρωπος εκεί πέρα. Δεν πειράζει. Από ό,τι καταλαβαίνω, οι κοπέλες δεν τρώνε και πολύ. Θα φάμε τα 2 πιάτα. Δεν τρώω, γιατί δεν το έχετε με το φαγητό. Εσείς καθίστε, δεν υπάρχει λόγο. Μάλιστα. Τι είναι αυτό, αυτό είναι καρμπονάρα? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ, τι γίνεται, εγώ ετοίμασα την καρμπονάρα, ναι. Απλά έχω ένα μαγικό ότι ετοιμάζοντας την καρμπονάρα, αυτό έγινε πένες αλλά πίτσα. Αυτό είναι... είναι ένα ειδικό κόλπο που γίνεται. Αυτό είναι πένες. Είναι πένες αλλά ναι, πίτσα. Δοκιμάζεις μία και είναι πύραυλος προς τον παράδεισο. Δεν νομίζω. Εγώ νομίζω ναι, υπάρχουν διχρωμία στις πένες. Άρχισε να κάνεις 2 συνταγές. Μα επίτηδες είναι για να μην τις πιάνει το μάτι. Πώς σας φαίνεται? Λαπάς. Αμάν. Νομίζω ότι κάπου ήταν ένα σκυλάκι. Αν το δώσουμε στο σκυλάκι και το φαγητό θα το φάει. Είναι σαν το φαγητό που δεν είναι στο σκύλο μου. Δεν κάνω να σας κάνω. Είναι αλμυρό, είναι πάρα πολύ βραστό. Έχει ανούσιο πιάτο. Δεν πειράζει, θα μπορούσατε καλύτερα την άλλη φορά. Αλλά θα πω ένα πράγμα. Το πρώτο κομμάτι ήταν πάρα πολύ καλό. Μου θυμίζατε την παλιά καλή Ολυμπιακή που ήταν οι αεροσυναδοί και σερβίρανε στα business class θέσεις. Ήταν πολύ καλό το πρώτο κομμάτι. Ως εκεί είμαστε καλά. Από εκεί πέρα δεν κάνει. Αυτό. Στο σέρβις καλό είναι. Στο σέρβις. Μέχρι εκεί. Ωραία. Τα υπόλοιπα θα μας τα πείτε μετά, κύριε Μποτρίνι. Ωραία. Πολύ αυστηρός. Πάρα πολύ αυστηρός είναι. Δεν ξέρω, εγώ φοβήθηκα. Τον φοβήθηκες τον ίδιον ή... Γενικώς, ήταν πολύ αυστηρός. Πολύ. Θα έχεις την ευκαιρία να μιλήσεις μαζί του μετά. Τώρα θα ήθελα να βαθμολογήσουν τα κορίτσια, αν γίνεται. Παρακαλώ να πάρετε και τις θέσεις σας. Αμάντα μου, έχεις βάλει 3. Ναι. Ναι. Πολύ ωραία είσαι. Πολύ ωραίες οι πένες σου. Πολύ ωραίο το μπλουζάκι σου. Πολύ ωραίο το παντελόνι σου που είναι κοντό. Πολύ ωραία τα παπούτσια σου που πρέπει μαζί με τις πένες να τα αφήσεις να ξεκουραστούν και τις τσάντες. Τα μαλλιά σου είναι πάρα πολύ ωραία. Το μπλουζάκι σου είναι πάρα πολύ ωραίο. Καλό είναι και αυτό. Είσαι πάρα πολύ ωραία πάντως, με το παντελόνι που σου είναι κοντό, τα παπούτσια σου που πρέπει να τα αφήσεις να ξεκουραστούν, το μπλουζάκι, το φλωράλ που θα ήθελα, μεγαλύτερο φλωράλ, έστω, και η ζώνη που είναι καταπληκτική. Αυτά. Κράτα τη ζώνη, κράτα για από μένα ότι ο μέσος όρος είναι 2,8